συνεταιρισμός Κεραμωτής στην συνέργεια εδώ στην Καβάλα. Ναι, για πρώτη φορά που είναι αυτή η εκδήλωση, παρεωθήκαμε. Είναι τιμή μας και χαρά μας, γιατί είναι να μας γνωρίσει ο κόσμος, να γνωριστούμε και εμείς με τον κόσμο. Είναι πολύ καλή εκδήλωση και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει κάθε χρόνο για να γίνει θεσμός, για να μάθουμε κι εμείς τι παράγει ο νομός μας, τι παράγει η περιφέρειά μας, τι παράγει η γύρω μας περιοχή. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή τι παράγεται στο σύνολο της περιφέρειας, λέτε? Όχι, όχι. Εντάξει. Μέσα στις άκρες, όχι. Περάνε τώρα εδώ πρώτη φορά εδώ και μας βλέπουν και ξαφνιάζονται. Ναι. Δεν γνωρίζουν ότι έχουμε ψάρια αλανιάρικα, ότι είμαστε γυμνοθάλασσες. Νομίζω ότι είμαστε εσωτερικά ύδατα. Ναι. Νομίζω ότι είμαστε, ότι θα ταΐζουμε τα ψάρια μας, ότι δεν γνωρίζουν. Απλώς είμαστε εμείς στην υποθάλασσα. Εδώ τι ψάρια έχουμε? Αυτή τη στιγμή, αυτή η εποχή είναι νεκρά περίοδος για μας. Βρήκαμε κάτι λίγα ψάρια, μπορούσαμε να βρούμε κάτι λίγα λαβράκια και λίγες τσιπούρες για να, έτσι, για να, για τη βιτρίνα μας. Και είναι λιμνοθάλασσας και ραμπούς. Βεβαίως, ναι. Τέσσερις λιμνοθάλασσες είναι πληθυσμός. Να σου πω, εδώ βλέπω και ένα άλλο προϊόν. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το αγκοτάραχό μας, είναι οι μεσεντές μας, είναι για διεύθυνη χρήση, για μας αποκλειστικά. Δεν το εμπορευόμαστε. Για συντόμως θα πάρουμε ISO και HACCP και θα το βγάλουμε και στο εμπόριο και αυτό. Βέβαια είναι σε πολύ μικρή ποσότητα, δεν είναι μεγάλη ποσότητα. Άρα δρομολογείται και καινούργια πράγματα. Βεβαίως, ναι, περιμένουμε όπως σε φέτος να περιμένουμε να μπούμε στο πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ και να μπούμε ISO και HACCP παραπάνω. Πόσο μελέτης? 32 είμαστε, είμαστε από το 1947, είμαστε σχεδόν από τους πιο παλιούς συνεταιρισμούς στην Ελλάδα και συνεχίζουμε εμείς πίσω από τις γενιές του παππούδου μας και πιστεύω να ακολουθήσουν τα παιδιά μας. Οι καταναλωτές εδώ στην ευρύτερη περιοχή γνωρίζουν, εμπιστεύονται τον συνεταιρισμό? Ναι, εν μέρη ναι, όσοι γνωρίζουν οι ψαράδες, ναι. Έχουμε γραφείο στην Ιχθυόσκα, αλλά είμαστε ο μόνος συνεταιρισμός στην Ελλάδα που έχει γραφείο. Και τα εμπορευόμαστε εμείς, δηλαδή είμαστε αυτό που λένε ότι χωρίς μεσάζοντες. Εμείς το κάνουμε εδώ και από το 1970. Ο συνεταιρισμός το κάνει, δηλαδή πηγαίνει στην Ιχθυόσκαλα και πουλάμε τα ψάρια μας στην περιοχή. Αλλιεύματα υπάρχουν? Δυσκολεύομαστε λίγο, γιατί οι εποχές σφίξανε λίγο, γιατί και ο λόγος είναι ότι η υπεραλίευση έχει και άλλες ασφάλιστες παράγοντες που δεν θέλω να τις πω τώρα γιατί είναι πάρα πολλές. Καταναλώνουμε ψάρια από τις λιμνοθάλασσες της Κεραμωτής. Βεβαίως, γιατί είναι και υγιεινές, είναι και υγιεινά, είναι και, όπως λένε, και ελευθέρας βοσκής και δεν έχει τίποτα ότι τα έδωσε ο Θεός αυτά από μόνο τους. Τα καλύτερα να ευχηθώ στο συνεδρίο. Να είστε καλά και πάλι ευχαριστώ.